Είναι μαζί μας απόψε ο πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων Κώστας Χαρπάρης και ο βουλευτής των οικολόγων και μέλος και της Επιτροπής Οικονομικών και της Επιτροπής Εμπορίου Σταύρος Παπαδούρης. Σας τα είπε χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ήσασταν και χθες στη συνεδρία. Σας είπε έχουμε και δημοσιονομικούς κινδύνους που εμείς έτσι πάνω κάτω υπολογίσαμε ότι υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο. Με τα σκάνδαλα στο Βασιλικό και όλα αυτά. Εγώ θα ήθελα να αφήσουμε λίγο εκτός το κομμάτι της δυνατότητας του κράτους να δώσει και άλλα μέτρα στήριξης και να σταθούμε στο κομμάτι της εποπτείας. Λέμε είμαστε μια ελεύθερη αγορά, μια φιλελεύθερη οικονομία, αλλά είναι στοιχειώδης γνώση πρωτοετούς φοιτητή στα οικονομικά ότι μια φιλελεύθερη οικονομία έχει και πολύ ισχυρή εποπτεία και από ό,τι καταλάβαμε από τη σημερινή σας συζήτηση στη Βουλή, ούτε εποπτεία έχουμε και σοβαρά κρούσματα εσχροκέρδειας έχουμε και υπερχρεώσεις και υψηλά επιτόκια και γενικώς μία αναρχία που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Να επιτρέψε μου, Πέτρα, να ξεκινήσω ακριβώς με την τοποθέτηση όπως την είχα κάνει σήμερα στην Επιτροπή Εμπορίου που συζητήσαμε το θέμα. Ότι σε αυτήν τη χώρα εδώ για κάποια χρόνια χάθηκε το όραμα για τους νέους και ταυτόχρονα χάθηκε η ελπίδα, παρέθεση και ο σεβασμός για τους συνταξιούχους. Αυτό βιώνουμε εδώ για τα τελευταία χρόνια. Τώρα, σωστά το έχεις αναφέρει. Φιλελεύθερες οικονομίες. Να δουλεύει η οικονομία ελεύθερα, ανοιχτά, χωρίς πολλούς περιορισμούς, αλλά αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να υπάρχει σωστή αδειοδότηση και σωστή εποπτεία. Άρα, να ξεκαθαρίσουμε τουλάχιστον στο θέμα των τραπεζών, ποιος κάνει την εποπτεία. Η Κεντρική Τράπεζα. Τόσο την αδειοδότηση, όσο και την εποπτεία. Θυμάμαι πριν ένα χρόνο περίπου, όταν είχαμε την αύξηση των επιτοκίων, λόγω της αύξησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είχα γράψει το θέμα και πάλι στην Επιτροπή Εμπορίου. Καλέστηκε ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μόλις είχε αναλάβει 3-4 μήνες, ο οποίος καλοπροαίρετα προσπάθησε να κάνει συστάσεις προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Και πέσαν όλοι να τον φάνε τον Μάκη Κεραυνό και μετά τα μάζεψε. Ακριβώς. Και τα μάζεψε. Όταν αντιλήφθηκε ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να επέμβει στο δικό μας τραπεζικό σύστημα, και μετά είχαμε εγκαλέσει την Κεντρική Τράπεζα για να εξετάσουμε κατά πόσον έχουν την ευχέρεια να πιέσουν τις τράπεζες. Τώρα, δεν μπορώ να πω να μειώσουν τα επιτόκια, αλλά τουλάχιστον να κάνουν αναδιαθρώσεις για όλη αυτή την περίοδο που θα διαρκούσε αυτή η αύξηση των επιτοκίων, έτσι ώστε να βοηθήσουν και ως τώρα τους πελάτες τους για να είμαστε σε έναν υγιές τραπεζικό σύστημα για να μην υπάρχουν τα οποιαδήποτε προβλήματα. Κοιτάξτε όμως εδώ τώρα τι γίνεται. Η Κεντρική Τράπεζα είναι υπόλογη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σήμερα τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπέροχα. Έχουμε τράπεζες με πολύ χαμηλών αριθμών μη εξυπηρετούμενων δανείων γιατί τα έχουν πουλήσει, το 80% το έχουν πουλήσει στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν χρωστάει ο κόσμος. Ο κόσμος χρωστάει τα ίδια λεφτά που χρωστούσε και πέρσι και πρόπερσι. Και ίσως και περισσότερα, αν έκοψε και κάποιες δόσεις. Ακριβώς. Όμως δείχνουν ότι οι τράπεζες μας έχουν ένα μικρό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αν θυμάμαι κοντά στα 2,25 ενώ πριν ήταν στα 20 κάτι στα 25 σχεδόν, έφτανε 25-26 ξεκινήσαμε από 27 το 13 το 13, ναι. Και κατά δεύτερον δείχνουν ότι έχουμε τράπεζες οι οποίες έχουν υπέρμετρη ρευστότητα, η κεφαλαιοχή τους επάρκεια είναι επάρκεια η οποία δεν έχει ξανασημειωθεί στα πιστωτικά ιδρύματα και επίσης κάνουν τα υπερκέρδη αυτά λόγω της αύξησης των ευρωπαϊκών επιτοκίων. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι νομίζω πλέον ξεκαθαρίζει ότι η Κεντρική Τράπεζα πραγματικά δεν έχει κάποιον λόγο να ενοχλήσει την όλη διαδικασία. Όμως ο κόσμος υποφέρει, τα επιτόκια έχουν όλα πάει στα ύψη. Όλα αυτά που περιγράψατε και θέσατε ως παράμετρους κάτω, ως δεδομένα, ως παράγοντες κάτω, δεν επιτρέπουν στην Κεντρική Τράπεζα να ασκήσει εποπτικές εξουσίες, ούτως ώστε να ακολουθηθούν, αν μη τι άλλο, η οδός που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φυσικά επιτρέπουν. Έχω επαναλάβω ότι η Κεντρική Τράπεζα είναι η αδειοδοτούσα αρχή και η αρχή η οποία εποπτεύει. Τώρα, μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις. Η απάντηση είναι ναι. Προβλέπεται. Είναι στις αρμοδιότητες, στα καθήκοντα τους, στις ευχαίρειες τις οποίες έχουν.
Όμως, είχα ζητήσει πριν περίπου 2 μήνες στην Επιτροπή Οικονομικών να μας στείλει, να μας καταθέσει η Κεντρική Τράπεζα μέχρι σήμερα πόσες κυρώσεις έχουν επιβάλει ή αν πλά, αν προχωρούν μόνο με συστάσεις. Φαίνεται, αγαπητή μου Πέτρα, το έγγραφο δεν έχει κατατεθεί ακόμη. Φαίνεται όμως ότι τελικά έχουμε μόνο συστάσεις, γιατί επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει το κίνητρο, κάτι το οποίο φαίνεται ως υπέροχος ισολογισμός προς παρουσίαση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για ποιο λόγο να το ενοχλήσουμε. Όταν έχεις υπέροχους ισολογισμούς, υπέροχους δείχτες, μας είπα και μπράβο σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί είμαστε, λέει, σπουδαία οικονομία και οι δείχτες μας πάνε καλά και μπράβο μας και τι ωραία και τέλεια. Και είναι ψήφος εμπιστοσύνης, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επιτρέψτε μου να πω ότι στην Επιτροπή Οικονομικών, επειδή πλέον μπορούμε να μιλήσουμε με δεδομένα, χθες εξετάσαμε τον προϋπολογισμό του 2025, το λέω ξεκάθαρα και το λέω ξεκάθαρα βλέποντας και τον κόσμο. Ότι μην περιμένουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα όσον αφορά το θέμα ακρίβειας, ενεργειακής φτώχειας, στέγασης. Δεν θα γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Θα γίνουν το πιο πιθανόν χειρότερα, γιατί μην ξεχνάμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Θα έχουμε ρήπους πλέον στις μεταφορές. Δεν είχαμε μέχρι τώρα ρήπους στις μεταφορές. Από του χρόνου θα έχουμε. Αυτά που ονομάζουν πράσινη φορολογία. Είναι η λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Με την πράσινη μετάβαση έρχεται και η πράσινη φορολογία και περιμένουμε μέχρι σήμερα να πάρουμε τα αντισταθμιστικά μέτρα. Απλά το κρίνω, Πέτρα μου, λέγοντας ότι χθες στην Επιτροπή Οικονομικών, ελέγχοντας πλέον των προϋπολογισμών, ναι, όχι απλά θεωρίες, αλλά ελέγχοντας πλέον των προϋπολογισμών, αντιλαμβάνουμε ότι τα πράγματα για το 2025 θα είναι δυστυχώς χειρότερα, εκτός και αν έρθουν να πάρουν κάποια επιπρόσθετα μέτρα. Κύριε Παπαδούρη, αύριο θα πάτε στο Προεδρικό, φαντάζομαι, θα πάνε στο Προεδρικό τα κόμματα της συγκυβέρνησης μάλλον. Τι να περιμένουμε, να περιμένουμε κάτι διαφορετικό, άρα για αύριο έχετε κάποια ενημέρωση. Αυτό συζητούσαμε πριν με τον κύριο Σκαρπάρη έξω. Περίεργος ο καιρός που καλέστηκαν οι οργανώσεις, ως συνήθως, αν πραγματικά θες να βοηθήσεις, να διαβουλευτείς, να συζητήσεις, να φουκραστείς τα προβλήματα, τη συζήτηση αυτή λογικά την κάνεις κοντά στον Ιούνιο, όταν αρχίζει να στείνεται ο προϋπολογισμός. Καλέστηκαν την ίδια μέρα που συζητούσαμε τον προϋπολογισμό του 2025 στην Επιτροπή Οικονομικών. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να σκέφτομαι ανάποδα, εγώ λέω ότι μακάρι αύριο να αποφασιστεί κάτι, το οποίο είναι προς τη θετική κατεύθυνση, δόξα σε Θεός υπάρχει συμπληρωματικός προϋπολογισμός που μπορούμε να επικαλεστούμε ανά πάσα στιγμή, το οποίο μπορούμε να εγκρίνουμε όποτε μας το φέρουν. Βέβαια, άμα ίσως υπάρχει βούληση, υπάρχει και ο τρόπος. Και όταν υπάρχουν χρήματα. Γιατί αυτή είναι μια άλλη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Κατά πόσο τελικά αυτό που ονομάζεται δημοσιονομικό πλεόνασμα σε έναν προϋπολογισμό στα 900 εκατομμύρια στο 1 δις, αν πραγματικά αν κοιτάξω πίσω, θα βρω αυτά τα λεφτά διαθέσιμα στα ταμεία του κράτους. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Γιατί πού πήγαν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πού πήγαν τα λεφτά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το οποίο ένα το παράδειγμα και να κλείσουμε. Φυσικά. Το οποίο το συζητούσα σήμερα μαζί με τον κύριο Περσιάνη, του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Παράδειγμα, αυτά τα πρόστιμα που έχουν πει για τους τελικούς δικαιούχους. Μιλούμε για κάποια εκατομμύρια, κάποιες δεκάδες εκατομμύρια. Ναι. Όμως θα προχωρήσουμε με πρόταση νόμου, με τη σύμφωνη γνώμη πάντα και του Υπουργείου, να προχωρήσουμε τις 20.000 πρόστιμο να τις κάνουμε μια εφάπαξ πληρωμή των 200 ευρώ. Άρα αντιλαμβάνεστε αυτό που κάποιος μπορεί να επικαλεστεί σήμερα ότι έχω εκδώσει πρόστιμα και θα εισπράξω 50 εκατομμύρια τους επόμενους μήνες. Σε 2 εβδομάδες τα 50 εκατομμύρια θα γίνουν 50.000. Άρα αυτό το ποσό, αν προϋπολογίστηκε και είναι μέσα στον προϋπολογισμό, αυτό είναι ένα ποσό το οποίο δεν θα εμφανιστεί ως ταμιακή πρωί. Πάντως, κλείνοντας, ξέρετε, κύριε Παπαδούρη, είστε βουλευτές, ανήκετε σε πολιτικές ομάδες, είστε στη Βουλή των Αντιπροσώπων και όλες αυτές οι κοινωνικές ομάδες και οι φοιτητές και οι συνταξιούχοι και γενικώς όλη η κοινωνία προσδοκεί από τη δική σας επικοδομητική πίεση στην εκτελεστική εξουσία και βεβαίως τις προτάσεις που θα καταθέσετε για να υπάρξει, αν μη τι άλλο, μια ανακούφιση. Προσπαθούμε, Πέτρα μου. Απλά είναι κάπως εκνευριστικό. Πολλές φορές οι προσπάθειες οι δικές μας, που είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσεις την πλειοψηφία σε μια πρόταση, τελικά να βλέπεις να έχουμε αυτόν την αναπομπή ή και την αναφορά ή και το νέο σύστημα,
Το οποίο είναι αρκετά κοινό. Μιλάτε για το ταμείο τη πρώτη κυρία. Όχι μόνο αυτό. Και άλλες προτάσεις, οι οποίες φτάνουν στο σημείο να πηγαίνουν απευθείας για αναφορά στο ανώτατον, χωρίς να μας δίνουν το δικαίωμα να έρχεται με αναπομπή για να το ξανασυζητήσουμε, να διορθώσουμε κάτι. Και πάμε απευθείας στο ανώτατον, μπλοκάροντας έτσι τη δική μας βούληση. Κοντά στους 6 μήνες. Ναι. Άρα χρειαζόμαστε και την εκτελεστική εξουσία. Εδώ θα είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.